Σήμερα πήγα στο dress room και βρήκα αυτή τη φωτογραφία τυχαία και σκέφτηκα να σου πω την ιστορία του γάμου μου. Δεν ήθελα να παντρευτώ με τίποτα, ήμουν κατά του γάμου. Όταν γνώρισα τον Βασίλη με έπεισε ότι είναι ο τέλειος άντρας για μένα και ότι πρέπει να παντρευτούμε κιόλας. Πιο κλασικός, πιο συντηρητικός σε σύγκριση με μένα. Οπότε ήρθε η ώρα του γάμου. Όταν ήρθε η ώρα του γάμου, εγώ δεν ήξερα τι νηφικό να βάλω. Σε όλες τις περιπτώσεις της ζωής μου ήξερα τι να βάλω. Στο γάμο όμως δεν ήξερα τι να βάλω. Και σκέφτηκα τι να βάλω, μωρέ. Θα πάρω ένα σκέτο, απλό φόρεμα, ίσιο. Έτσι κι αλλιώς σε μένα μου πάνε τα ίσια φορέματα. Πήγα λοιπόν σε οίκους νηφικών, δοκίμασα, ήταν η χάλια πάνω μου. Ήμουνα 48-50 κιλά τότε. Όταν έβαζα το σκέτο, το ίσιο το φόρεμα, το λευκό, ήμουνα χάλια. Εξαφανιζόμουν τελείως. Ο Βασίλης ήταν και ψηλός, εγώ δεν υπήρχα σαν κοριτσάκι δίπλα του, έτσι σαν την κόρη του ήμουνα. Τι να κάνω λοιπόν, αρχίζω και παίρνω σβάρνα τα νηφικά στην Κατερίνη, δοκιμάζω σε κάποια μαγαζιά και φεύγω τριήμερο Θεσσαλονίκη και πηγαίνω και εκεί. Κοίταξα σε πάρα πολλά μαγαζιά, δοκίμασα τα πάντα, έφτασα σε ένα σημείο να πηγαίνω σε μαγαζιά και να τα έχω δοκιμάσει όλα τα νηφικά που είχαν, δεν υπήρχε άλλο σχέδιο να μην το έχω βάλει. Συνολικά δοκίμασα 70 νηφικά. Ναι, πίστεψέ το, δεν σου λέω ψέματα, 70 νηφικά δοκίμασα μέχρι να αποφασίσω τι θέλω να βάλω. Τελικά κατέληξα ότι επειδή είμαι πολύ αδύνατη, πρέπει να βάλω κάτι εντυπωσιακό. Έτσι κι αλλιώς εμένα πάντα μου άρεσαν τα βολάν, τα σχέδια, τα τούλια, όλα μου άρεσαν, δεν μου άρεσαν τα πολύ απλά ρούχα και κατέληξα να βάλω ένα νηφικό ισπανικού πατρών με πολύ έντονα μανίκια, στένευε στο σώμα και είχε και βολάν κάτω. Κάποια στιγμή θα σου δείξω φωτογραφία με το νηφικό να το δεις. Θεωρώ ότι μου πήγαινε πάρα πολύ. Παρότι εκείνες τις μέρες του γάμου έτρεχα τόσο πολύ που κάθε μέρα ήμουν πιο αδύνατη, νομίζω ότι αδυνάτησα κάθε μέρα, ναι, το έλεγε και ο Βασίλης, δεν είναι η ιδέα μου. Τελικά το στενέψαμε 2-3 φορές στο νηφικό. Στο βίντεο η αλήθεια είναι ότι φαίνεται ότι πέφτει από πάνω μου, γιατί είχα δυνατήσει κι άλλο. Στις φωτογραφίες το κλέψαμε, δεν πέφτει. Τελικά έγινε και αυτή η τελετή, πολύ ζόρι, καταλαβαίνω απόλυτα όλες όσες θέλουν να παντρευτούν, το καταλαβαίνω πάρα πολύ αυτό το τρέξιμο και αυτό το άγχος γιατί το έχω περάσει. Εγώ είμαι δίπλα πάντα στα κορίτσια που θέλουν να παντρευτούν, γι' αυτό τις βοηθάω τόσο για την παραμονή που θέλουν ένα φόρεμα, που θέλουν ένα παπούτσι εκείνη τη μέρα να είναι άνετο. Πάντα τους δίνω συμβουλές τι πρέπει να βάλουν. Επίσης πολλές μέρες έχουν κόσμο από μακριά, οπότε θέλουν να ντύνονται, να είναι ωραία, περιποιημένες και θέλουν κάποια ρούχα για τις μέρες εκείνες του γάμου, ρε παιδί μου, που έχουν συνέχεια κόσμο, που πηγαίνουν σε κάποιες εκδηλώσεις, γίνονται διάφορες συναντήσεις, κάνουν τον μπάρτσερο, κάθε μία κάτι κάνει, όλες κάτι έχουμε διαφορετικό. Πολλές φορές όλες κάνουμε τα ίδια, αλλά όταν έχεις περάσει αυτή τη διαδικασία του γάμου, τον καταλαβαίνεις πάρα πολύ τον άλλον. Γι' αυτό θέλω να πω υπομονή, χαλαρώστε όσο μπορείτε, γιατί η αλήθεια είναι ότι σε αυτή τη διαδικασία δεν μπορείς να χαλαρώσεις, αλλά να ξέρετε ότι εμείς στο elenastore.gr είμαστε δίπλα σας, ακούμε το πρόβλημά σας και θα σας βοηθήσουμε. Και εγώ και η ομάδα μου, είτε στείλετε μήνυμα, είτε έρθετε στο κατάστημα, θα σας βοηθήσουμε, μην το ξεχνάτε. Κουράγιο λοιπόν και σε αυτή τη διαδικασία, φιλιά!